Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πληθαίνουν οι κλοπές και οι διαρρήξεις, με το αστυνομικό δελτίο σχεδόν σε καθημερινή βάση να καταγράφει και από ένα περιστατικό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πολίτες στην Αλεξανδρούπολη εκφράζουν την ανησυχία τους για την έξαρση της εγκληματικότητας, η οποία πια παίρνει και άλλη διάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης, αφού ανάμεσα στα περιστατικά καταγράφονται και περιστατικά που αφορούν σε συνανθρώπους μας που φτάνουν στο σημείο να κλέψουν για να φάνε. Ότι η εγκληματικότητα συνεχώς αυξάνεται και ότι μάλιστα αποκτά και νέες μορφές είναι πλέον γεγονός. Ότι όμως υπάρχουν συνάνθρωποι μας που εξαιτίας της φτώχειας φτάνουν στο σημείο να κλέψουν για να ζήσουν ή για να ταΐσουν τα παιδιά τους, μάλλον πρωτόγνωρα μπορεί κάποιος να τα χαρακτηρίσει αυτά τα περιστατικά. Το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται έντονο ακόμη και στην περιφέρεια, που κάποτε τέτοια συμβάντα καταγράφονταν μία φορά στα 10 χρόνια. Όμως η συχνότητά τους πια δείχνει το έσχατο σημείο ένδειας στο οποίο έχουν φτάσει τελευταία αρκετοί άνθρωποι. Οι διοκτήτες μίνι μάρκετ στην Αλεξανδρούπολη περιγράφουν την κατάσταση και λένε πως η κρίση έχει οδηγήσει τους πολίτες στην απόγνωση αλλά και στην εξαθλίωση και δυστυχώς βλέπουν πως ο κατήφορος θα συνεχιστεί. Στην επαρχία δεν υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα, αν και πριν λίγο καιρό είχαμε 2-3 στην πόλη μας. Εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ακόμη κάτι τέτοιο. Είναι δύσκολα. Στην επιχείρηση δική μας δεν είχαμε κάποιο κρούσμα. Υπήρξαν κρούσματα πριν 4 μήνες, λίγο πιο πέρα σε ένα περίπτερο. Πριν ένα μήνα σε άλλο περίπτερο από την άλλη πλευρά της πόλης. Το βλέπουμε. Ο κόσμος είναι απελπισμένος. Προσπαθεί με χείριστους τρόπους να βρει χρήματα, να μπορέσει να εξυπηρετηθεί, να ταΐσει τα παιδιά του. Η πείνα σίγουρα είναι ο χειρότερος εχθρός και ο φόβος να ενταθούν κι άλλο τα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Η κατάσταση στην κοινωνία είναι πλέον εκρηκτική και οι πολίτες δεν ξέρουν από πού να κρατηθούν. Οι καταστηματάρχες δεν κρύβουν την ανησυχία αλλά και την αγωνία τους για το τι τους ξημερώνει και ποιος θα τους προστατεύσει. Οι καιροί είναι δύσκολοι, όπως όλοι βλέπουμε. Ο κόσμος έχει περιοριστεί από όλα, σφίγγεται, δεν έχει τα απαραίτητα πλέον. Έχουμε καταντήσει, βλέπουμε όπως στις ειδήσεις, στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα περισσότερες κλοπές. Βλέπουμε ότι και εδώ συμβαίνει δυστυχώς το ίδιο. Είχαμε και ένα πρόσφατο περιστατικό πιο κάτω. Θορυβηθήκαμε όλοι, η αλήθεια είναι, γιατί μεροκάματο εδώ καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι βραδινές ώρες είναι όντως πλέον επικίνδυνες. Στην αστυνομική διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης τα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων λαμβάνουν ησυχητική διάσταση. Όμως ελάχιστοι ιδιοκτήτες καταστημάτων προχωρούν στην ποινική δίωξη των δραστών. Στην υπηρεσία μας κατά καιρούς καταγγέλλονται από τους υπευθύνους σούπερ μάρκετ ότι άτομα τους αφαιρούν κυρίως ποτά, ενοπνευματώδη ποτά. Πραγματικά εμείς επιλαμβανόμαστε, ανταποκρινόμαστε στην αναγγελία αυτήν. Τις περισσότερες φορές βρίσκουμε τα αντικείμενα, τα ενοπνευματώδη ποτά που έχουν αφαιρέσει οι δράστες. Και επειδή σύμφωνα με την νομοθεσία η ποινική δίωξη θα ασκηθεί μετά από υποβολή έγκλησης, τις περισσότερες φορές οι παθόντες δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη, οπότε δεν κινείται και η ποινική διαδικασία.